Πάμε αμέσως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Ζαχαριουδάκη. Είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινάλ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαχαριουδάκη. Καλησπέρα σας. Η εσωκομματική αυτή κούρσα που πραγματικά νομίζω ότι το κύριο της χαρακτηριστικό είναι ότι έτσι απρόσμενα έφερε ξανά δυναμικά το Κινάλ στο προσκήνιο, έλαβε τέλος. Είναι μεγάλη και καθαρή η νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη, άρα μεγάλο και το στοίχημα, μεγάλη και η ευθύνη του. Βεβαίως και είναι μεγάλη η ευθύνη του. Νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πλέον το χρέος, την ευθύνη και την υπευθυνότητα να προχωρήσει μπροστά, να κεφαλαιοποιήσει 270.000 ανθρώπους που ήρθαν στην κάλπη την πρώτη Κυριακή και πάνω από 200.000 που ήρθαν στη δεύτερη Κυριακή. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Εάν αναλογιστείτε ότι έχουμε εσωκομματική διαδικασία σε μια πολιτική παράταξη, η οποία κατά βάση να φοράει φίλους και μέλη, τα ποσοστά είναι απροσδόκητα υψηλά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι με ενότητα, με την πολιτική παρακαταθήκη της υπόφυξης γεννηματά, θα προχωρήσουμε με ενότητα. Η επόμενη μέρα είναι πολύ καλύτερη και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει. Τι σας αφήνει προσωπικά έτσι σαν αίσθηση αυτή η εσωκομματική διαδικασία που όπως περιγράψατε μετατράπηκε πραγματικά έτσι σε μία γιορτή και πώς αισθάνεστε απέναντι στο κίνημα για την επόμενη μέρα με την πρίκα αυτή των χιλιάδων πολιτών που την πρώτη Κυριακή έσπασαν ένα ρεκόρ μεγάλο, τη δεύτερη Κυριακή ανταποκρίθηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό σπάζοντας ένα δεύτερο ρεκόρ έτσι αναλογικά για εσωκομματική διαδικασία επαναληπτικής εκλογής. Άρα, υπό αυτή την έννοια, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στο Κινάλ, με το δεδομένο ότι όλοι έχω την αίσθηση ότι συμφωνείτε, ότι ένας νέος πρόεδρος δίνει αέρα ανανέωσης και μια δυναμική αφετηρία, αλλά δεν αρκεί από μόνος του. Καταρχήν να πω ότι η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά. Και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για να κάνουμε μια διαδικασία χωρίς προβλήματα, χωρίς τριβές και χωρίς ιδιαίτερες ενστάσεις. Παράλληλα, κατά την προεκλογική περίοδο, όλοι οι υποψήφοι μπορεί να υπερτόνισαν τις θέσεις τους ή να έδωσαν το στίγμα τους πώς σκοπεύουν να κινηθούν πολιτικά την επόμενη μέρα, αλλά απέφυγαν την οποιοδήποτε προσωπική αντέκριση στο μεγάλο του ποσοστό. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κέρδος για την παράταξη και ταυτόχρονα ήταν ένα ερέθισμα για τον κόσμο να κατέβει να ψηφίσει. Ο κόσμος που ήρθε στις κάλπες ήρθε και ουσιαστικά και εξέφρασε την αγωνία του. Mm-hmm. Ήρθε και μας είπε, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, ήρθε και μας είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Εμείς ασφιχτιούμε από μια κυβέρνηση αναποτελεσματική και από ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν μπορεί να ασκήσει υπεύθυνη αντιπολίτευση. Πάρτε λοιπόν στα χέρια σας να δείτε πώς μπορείτε εσείς να μας εκφράσετε. Νομίζω λοιπόν ο νέος πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θεωρώ ότι και εκτιμώ ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο το έχει αντιληφθεί. Θα προχωρήσει λοιπόν ενωτικά, θα χρησιμοποιήσει όλα τα στελέχη που υπάρχουν σήμερα, έτσι ώστε να ξανακάνει την παράταξη μεγάλη μας. Η παράταξη δική μας δεν είναι μια παράταξη ενός τρίτου κόμματος με ένα πολύ χαμηλό ποσοστό που άγεται και φέρεται ανάλογα με την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι μια παράταξη που το παρελθόν άλλαξε τη ζωή των Ελλήνων, άλλαξε τον τόπο και πάντα της ανήκει πρωταγωνιστικός ρόλος. Κύριε Ζαχαριουδάκη, νομίζω ότι αυτό θα επιτευχθεί. Στη διάρκεια πάντως έτσι, ειδικά της τελευταίας εβδομάδας, είδαμε να υπάρχει και μία αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο διεκδικητές, είδαμε λίγο να ανεβαίνουν οι τόνοι, ακούσαμε και κάποιες αναφορές έτσι, για σκιές ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία και τις παρατυπίες. Έχετε την αίσθηση πως μετά τη σημερινή ημέρα και την έκβαση με τον νέο πρόεδρο, αυτά ανήκουν όλα στο παρελθόν, μπορούν να ξεπεραστούν, να αποτελέσουν παρένθεση? Να σας πω κάτι. Ακόμα και οι αντεκλήσεις ή οποιοσδήποτε παρατυπίες ή ενστάσεις έγινε κατά την εκλογική διαδικασία ήταν ελάχιστες. Mm-hmm. Ο κόσμος νομίζω ότι αν ανατρέχαμε κάποια χρόνια πίσω, ενδεχομένως να περιμέναμε και πολύ περισσότερες αντεγκλήσεις, περισσότερες ενστάσεις ή οτιδήποτε. Όχι, ήταν μια διαδικασία αξιόπιστη. Εγώ οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, διότι ουσιαστικά στηρίχθηκε τα 200 τόσα άτομα στο νομό Ηρακλείου, στηρίχθηκε στην εθελοντική προσφορά κάποιων ανθρώπων, πάνω από 200 ανθρώπους. Και μπορέσαμε και κάναμε αξιόπιστες διαδικασίες. Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν αυτό. Έχω την αίσθηση ότι ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί εντελώς η διαδικασία της καταμέτρησης, κύριε Ζαχαριουδάκη. Οι διαδικασίες είναι εξπρές.
Ναι. Ήταν εύκολη η διαδικασία αυτή τη φορά. Στο κομμάτι βέβαια της καταμέτρησης υπήρχαν δύο ονόματα, ένα ψηφοδέλτιο. Ήταν εύκολη η διαδικασία. Έχει ολοκληρωθεί, ναι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Ζαχαριουδάκη. Καλό σας βράδυ.